Οι προσπάθειες του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων για αναστροφή του αρνητικού κλίματος για την Κύπρο ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του ΣΥΠΑ με οχταμελές κλιμάκιο της Τρόικα. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και ρωτήθηκε εάν οι ξένοι εκμεταλλεύονται το δυσμενές οικονομικό κλίμα της Κύπρου. Δεν έχουμε δώσει τίποτε αντικειμενικής. Θεωρώ και θα ευελπιστώ ότι δεν θα το πράξουμε. Εξαρτάται φυσικά και για το πώς θα συμπεριφερθούν οι τραπέζες στο εγγύς μέλλον. Αλλά επί του παρόντος απορρίπτω τον ισχυρισμό ότι γίνονται πράξεις εναντί πινακίου φακής. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΥΠΑ, Χάρης Παπαχαραλάμπους, ανέφερε ότι τα μηνύματα από τις επαφές του οργανισμού στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα θετικά. Αυτό που προέχουμε σε αυτή τη φάση, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι η αλλαγή της ευρύτερης εικόνας, η οποία επικρέμεται σαν έτσι έναν μαύρο μπέμπλο γενικά. Και αυτό σιγά σιγά έχει αρχίσει να διορθώνεται βεβαίως. Χρειάζεται όμως χρόνος για να επαναχτηθεί η εμπιστοσύνη αυτών που λέμε συνέχεια. Νέα συνάντηση είχε εξάλλου με την Τρόικα ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Πέτρος Γαλίδης. Επιτάπητος τέθηκε το θέμα της ελευθεροποίησης της αγοράς των ταχυδρομείων. Σύντομα θα ψηφιστεί ο εναρμονιστικός νόμος στη Βουλή που θα φιλελευθεροποιεί τον τομέα των ταχυδρομείων. Mm-hmm. Θα μπορεί πλέον και ο ιδιωτικός τομέας να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, θα μπορούν να ζητούν πρόσβαση στο δίκτυο του Κυπριακού Ταχυδρομεία για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τέλος, με το κλιμάκιο της Τρόικα συναντήθηκε και η Κυπριακή Ιδιωτική Εταιρεία First Electric, η οποία έλαβε άδεια από την ΡΑΕΚ για λειτουργία ανεξάρτητου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.